Μακράν την καλύτερη μουσική στην ελληνική τηλεόραση. Δώσε. Είναι δυνατόν. Θα τα ακούσω αυτό το τραγούδι και δεν θα πάει καλά η μέρα σου. Θα ακούσω αυτό το τραγούδι και δεν θα λυκνιστεί στους ρυθμούς του. Θα ακούσω αυτό το άσμα το φοβερό, το καινούργιο του Bruno Mars. 24 καρατίων, όπως λέει και ο τίτλος. 24K Magic. Δώσε δυνατά. Και... Λοιπόν, θέλω να έχετε full διάθεση και ενέργεια, μόνο θετικά, με χαμόγελο, δηλαδή να περπατάς στον δρόμο, ρε παιδί, που σας πω τώρα, και να αποπνέεις ενθουσιασμό, χαρά για την ημέρα, γιατί πας ξεκόλυνση και πας στη δουλειά σου. Υπάρχει ωραίτερο πράγμα από αυτό, Μέρι! Υπάρχει, ο πατημένος τι κάνει πάνω, δεν μπορείς να μιλάς σήμερα στο ακουστικό σου, παρακαλώ. Πατημένε, τι είπε πάνω. Έχω, α, κάνει δουλίτσα, εντάξει. Είχαμε ο ένας συνάδελφος και μία με τοπική σήμερα πρωί-πρωί. Αστείευουμε φυσικά. Απλά είναι τα εσωτερικά εδώ αστεία του καναλιού. Θέλω να σας πω πραγματικά ότι σήμερα έχει μία υπέροχη μέρα έξω. Όταν σηκώθηκα το πρωί, είχα τις 8.30 μια παρά. Ναι, παιδιά, ξέρετε τι έπαθα πάλι. Πάλι ξύπνησα στις 5.30 το πρωί. Και πάλι δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Βρε, τι είναι αυτό, τι συμβαίνει, γιατί. Δεν θα είμαι αγχωμένη για κάτι. Γιατί να είμαι αγχωμένη, εγώ δεν είμαι για τίποτα αγχωμένη. Άλλωστε, γιατί έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, αλλά γιατί πετάγομαι στις 5.30, γιατί δεν πετάγω στις 6 παρατέταρτο. Ε, τι παίζει μέσα στο υποσυνείδητο και στον εγκέφαλο, ρε παιδιά. Γιατί να σου πω κάτι, άμα πετάγεις, πετάγεις τον ύπνο σου. Αλλά εγώ πετάγομαι συνέχεια και 5 και 4 με και μισή. Κάτι είναι αυτό. Μέρι, τι είναι αυτό. Τι, θα σου ταράξω, λέει. Λοιπόν, έλα να περάσουμε και στο θέμα. Σήμερα θα διώξεις από πάνω σου πράγμα. Θα σου πω τι ακριβώς εννοώ. Μου έχετε ζητήσει άπειρες φορές να κάνουμε θέμα για τη φιλία. Επειδή 2 χρόνια τώρα εδώ πέρα κάνουμε πολλά θέματα περί φιλίας και τα έχουμε αναλύσει, υπεραναλύσει όλα και δεν μπορώ να σου ξαναβάλω πάλι θέμα η φιλία και η φιλία και η φιλία. Θα σου πω αλλιώς εγώ τώρα. Επειδή ζητήθηκε πάνω κάτω τέτοιο θέμα, θέλω να δείτε τον πίνακα. Σήμερα λοιπόν το θέμα είναι 8-1 τρόποι για να απαλλαχθείς από αυτούς τους 8-1 φίλους και να τους διώξεις μακριά στα όριστα άγρια βουνά, όπως λέγανε οι παλιοί. Κατάλαβες. Αυτούς λοιπόν τους φίλους, συσσαγωγικά φίλους, γιατί αυτούς δεν τους χρειάζεται, γιατί δεν είναι φίλοι. Κατάλαβες. Θα σου πούμε εγώ τώρα ποιοι είναι αυτοί σήμερα για να σε βοηθήσω λίγο παραπάνω να τους διακρίνεις. Γιατί μπορεί να τους έχεις γύρω σου να σε περιβάλλουν και να μην το καταλαβαίνεις. Γιατί λέει, σου λέει αυτός που είναι μέσα στο χορό, πώς λέγεται, πολλά τραγούδια. Αχ, πώς άχρηστη μια ζωή. Δεν το θυμάμαι. Πολλά τραγούδια λέγονται μέσα στο χορό. Πώς το λέγεται αυτό, μωρέ. Δεν πειράζει. Πάρε μια Ριάννα τώρα. Άκου, δεν μας πέτυχε το απόφθεγμα. Εντάξει, αλλά δεν πειράζει. Αυτή λέει που είναι μέσα στο χορό, πολλά τραγούδια λένε. Ενώ οι απ' έξω δεν λένε. Κάτι τέτοιο. Αυτό δεν είναι. Ένα πείτε λίγο η επάνω η ομάδα. Λέει, βοηθήστε λίγο τον άχρηστο παρουσιαστή που δεν θυμάται τις λαϊκές ρίσεις. Λοιπόν. Άραξε, πάρε μια Ριάννα λίγο μεσία τώρα, να έρθει στα ίσια σου. Και εγώ θα σου προετοιμάσω τους 8 συνένα τύπους φίλου που πρέπει φτου 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 μακριά από εμάς. Δώσε δυνατά. Άκουσε το τώρα, είναι έτσι ωραίο στην αρχή του, γιατί μετά πριονίζει πολύ και εγώ το παλεύω, να ξέρεις. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θέλω να περάσετε ένα πολύ πολύ ωραίο μεσημέρι, να χαμογελάτε, να μην μασάτε μία και να στείλουμε τους αγωνιστικούς χαιρισμούς στον πατημένο συνάδελφο πάνω, Άλεξ. Εύχομαι να περάσει γρήγορα πραγματικά αυτό που κουβαλάς πάνω σου, φίλε συνάδελφε. Καλέ μου συνάδελφε και καλή συνέχεια. Γιατί ξέρω ότι σήμερα το συγκεκριμένο team
Έχει Γολγοθά, θα δουλεύουν έως αργά το βράδυ. Οπότε εγώ πρέπει πραγματικά να προετοιμάσω την ομάδα, να της δώσω τα πιο θετικά συναισθήματα και ρεθίσματα και δώσε πόρα. Εντάξει, σταματάω. Το βλέπω, έρχεται η καρέκλα μου πάνω. Εντάξει, όλοι θα δουλεύουμε σε αργά. Τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μικρή ανάσα, επιστρέφουμε εδώ στο κούλερ με πολύ έτσι ενέργεια και δύναμη και αυτό. Για να σας πω εγώ μετά ποιους τύπους φίλου πρέπει μακριά από εμάς να απομακρύνεις και γρήγορα μάλιστα. Cold Water, Justin Bieber. Εξαιρετικό τραγούδι, φοβερό, επίσης ανεβαστικό. Όπως καταλαβαίνεις, σήμερα πάλι παίζουμε αυτά που αρέσει σε μένα. Ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Κατάλαβες τώρα. Και να τα ευχαριστήσετε πραγματικά. Λοιπόν, έξω είναι κατά καλό καιρό, θα έλεγα, Οκτώβρης μήνας. Σήμερα έχει 13 μήνας και τι να λέει, δεν μας πειράζει. Δεν νομίζω να είστε από αυτούς προληπτικούς που πιστεύουν τα 5η και 13η θα πω, καμία σχέση. Παρασκευή είναι λέει η Τρίτη, δεν πειράζει, θα το πούμε 5η σήμερα. Είστε μαύρες γάτες και δεν συμμαζεύετε. Δεν θέλω να είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα σας πω ότι ήρθε η ώρα να απαλλαχθείτε από τους προβληματικούς φίλους, από αυτούς που σας πάνε πίσω, που δεν σας αφήνουν να εξελιχθείτε, που δεν σας αγαπάνε, εν πάση περιπτώσει, και που δεν είναι φίλοι. Γιατί η ώρα σπηλιά σήμερα πραγματικά. Εντάξει, εκτός ότι είναι πολύ σημαντικός και βαρύς όρος, σήμερα θα πεις ότι δεν. Πώς να σου πω, παρατηρείς πάρα πολλές φιλίες γενικότερα. Σήμερα έχει καταρριφθεί και αυτό το κομμάτι. Ενώ παλιά έλεγες, επειδή μου είμαστε φίλοι από το δημοτικό, έχει γερές βάσεις αυτή η φιλία, κρατάει, κατάλαβες. Σήμερα ψάχνεις με το μικροσκόπιο να βρεις και φίλο ή φίλους, εν πάση περιπτώσει. Νούμερο 1 θα σου πω εγώ. Τύπος φίλου, βάσει έρευνας που, πολύ έγκυρης έρευνας έχω να σας πω εμπεριστατωμένης που έχω ανακαλύψει εγώ εδώ πέρα, είναι αυτός λέει που δεν θυμάται ποτέ τα γενέθλιά σου και τη γιορτή σου, πρέπει λέει να τον απομακρύνεις. Να σου πω κάτι τώρα, αυτό είναι λίγο τραβηγμένο. Δηλαδή, συγγνώμη, επειδή άλλος δεν έχει καλή μνήμη και έχει μνήμη χρυσόψαρου, σημαίνει ότι είναι κακός φίλος και... Έλα ρε σημαίνει τώρα, δηλαδή άμα Τσιφούτης είναι. Μισό λεπτό, θα κάτσω να σας τα πω τώρα. Λοιπόν, συγγνώμη, εγώ τώρα πρέπει να υπερασπιστώ αυτή τη μερίδα ανθρώπων, γιατί και εγώ βρίσκομαι λίγο, όχι πολύ, όσο πατάει γάτα, και βρίσκομαι λίγο σε αυτή τη μερίδα ανθρώπων. Δηλαδή, που μπορεί να ξεχάσω το γενέθλιο, αρκεί να πω, ελπίζω να με βλέπει η κολλητή μου φίλη Σοφία, καλό μεσημέρι. Θέλω να πω, ελπίζω να μην με παρακολουθεί, αλλά εγώ είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να πω ψέματα, εδώ τα έχουμε πει στο κούλερ, τα λέμε όλα. Θέλω να σας πω, μισό λεπτό να φτιάξω το μανίκι, λίγο με ενοχλεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι ναι, βεβαίως και έχω χάσει η γενέθλια κολλητής μου και ναι, βεβαίως ντρέπομαι πάρα πολύ που θα το πω και αυτό και θα το παραδεχτώ. Το έχω δει, έχω ευχηθεί στο παραένα σε κολλητή φίλη, γιατί το είδα στο Facebook όταν ανήρθισε το γνωστό. Σας ευχαριστώ όλους για τις υπέροχες ευχές. Και λέω, όπα! Είναι σήμερα της σοφίας, της αγάπης, της πίστης και της ελπίδας μου! Κατάλαβες. Λοιπόν, αυτό ακριβώς, τα ακούω όλα, μην εμείς. Θέλω να πω ότι ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ελπίζω, Σοφία, να μην βλέπει αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά δεν θέλω, θα ρεζιλευτώ, αλλά δεν πειράζει. Άλλο ένα δεν πειράζει, βρε αδερφέ. Είμαι και να μου σφυράω στο ίδιο. Τα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σου πω, να υπερασπιστώ αυτή τη μερίδα ανθρώπου και να σου πω ότι αυτός δεν σημαίνει ότι δεν είναι φίλος σου. Για δώσε λίγο δυνατά. Γεια σου, Στρατούκι! Λοιπόν, θέλω να σου πω λοιπόν ότι όχι, αυτό την ακυρώνω εγώ στην έρευνα. Όποιος δεν τιμάται τα γενέθλιά σου και τη γιορτή σου, δεν σημαίνει ότι δεν είναι φίλος, γιατί έχω τους φίλους που τους αγαπάω πάρα πολύ και ξεχνάω τα γενέθλιά τους και τη γιορτή τους. Απλά δουλεύουμε πάρα πολύ, παιδιά. Έτσι μας έχει καταντήσει αυτή η εποχή και αυτό το σύστημα. Να δουλεύουμε ακόμα και στον ύπνο μας και να μην θυμάμαστε τίποτα, ούτε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Αυτό. Αφού το πας και δικαιολογία. Λοιπόν, δώσε δυνατά. Λοιπόν, επόμενος τύπος φίλου, αυτό ναι, θα συμφωνήσω. Είναι αυτός, λέει, αχ, τι ωραίο τραγούδι, δώσε λίγο. Συγγνώμη, διακόπτω το θέμα. We don't talk anymore like we used to. We don't talk anymore. Παιδιά, αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Λέγεται, είναι Charlie Puth με Selena Gomez, We Don't Talk Anymore, δεν το εύχομαι σε κανέναν, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Σας εύχομαι δηλαδή να μιλάτε με όλους όσους αγαπάτε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Για δώσε λίγο, Selena Gomez. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι και σας το αφιερώνω και ξέρω ότι αρέσει και σε πολλά κουλεράκια, γιατί πολλές φορές μου στέλνετε σε αφιερώσεις ότι θέλετε το συγκεκριμένο τραγούδι. Για δώσε.
Ήθελα να ξέρω τι θυμάσαι από εκεί πάνω, χράτσα χρούτσα. Ήθελα να ξέρω πραγματικά. Το έχω απορία. Άσε αυτό το βλέμμα. Άσε αυτό το βλέμμα του Ρατατούι. Μην ανέβω επάνω. Μόνο αυτό σου λέω. Λοιπόν, κάτι. Ετοιμάσαι καταλιά αυτό. Σε βλέπω. Σε βλέπω. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Δύο ωραίες μελωδικές φωνές. Λοιπόν, πάω στο δεύτερο γνωστικό τώρα και συνεχίζω το δεύτερο. Πάμε break. Τώρα δεν θα πάω στο δεύτερο, θα πούμε το break. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μία μικρή ανάσα και επιστρέφουμε εδώ να σας πω το νούμερο 2. Ο νούμερο 2 τύπος φίλου που πρέπει εσύ τώρα να μην έχεις τη ζωή σου. Να το πάλι. Εσύ το ζήτησε αυτό. Εσύ το ζήτησε αυτό. Πάρ' το λίγο! Να το, ρεγκετόν! Τι γίνεται, παιδιά! Τι έχει σκίσει! Μισό λεπτό τώρα, τώρα αυτό! Τι ζημιά έκανες πάλι! Μισό λεπτό! Την κόρτσα, τι λέει! Κόρτσα το γουλέει! When she left the hospital with a baby, ναι, οκ, whatever, Sasha was waiting in the lobby, ας τα παναθεμάσαι, με τρόμαξες! Τι είναι αυτό, μωρκέ, το σκίζεις! Καταλαβαίνετε, εδώ μέσα είναι όλη τρελή. Μετά λένε ότι είμαι εγώ η τρελή, η παντρελή. Αυτή είναι όλη το τρελή. Και με αποτρελάνε και εμένα. Λέει, as he had promised, ναι, Zoya had hoped that he would think to wear a suit and tie so that the nurses. Ποιο νοσοκόμε, κούκλα μου. Τι διαβάζετε πάνω, γι' αυτό έχετε κάψει φλάτζα εδώ μέσα. Αχ, το κούλερ, τόσο δυνατά. Άσε με τώρα κι εσύ και τα μυθιστορήματα που διαβάζει εκεί πέρα. Αγκάθα Κρίστη κλπ. Τι διαβάζει. Που και έχει και σκόνη. Από πού το ξέδαψε το βιβλίο, μα να θεμάσαι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα βιβλία είναι μέσα όλη του τρελή, βεβαίως. Αρχηγός είμαι εγώ, δεν θα πω όχι για αυτό. Τώρα έτσι την είδε ο συνάδελφος. Επάνω πήρε ένα μυθιστόρημα και πέταξε και πολλά. Δηλαδή, άμα θέλω εγώ τώρα να το συναρμολογήσω για να το διαβάσω, δεν παίζει. Θα στο χρεώσουμε. Στο χρεώσω εγώ. Στην παραγωγή όλα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με πολύ διάθεση. Σήμερα λοιπόν συζητάμε 8 συν 1 τύπους φίλου που εσύ πρέπει να απομακρύνεις, να μην είσαι καθόλου κοντά σου, γιατί είσαι πολύ καλύτερος, για να είσαι υγιής, για να έχεις θετική ενέργεια γύρω σου κτλ. Τι είναι αυτό, τώρα και μακιγιάζ. Όχι, είμαι πάρα πολύ καλά, δεν γυαλίζω νομίζω. Αυτή τον έχει πιάσει αυτόν σήμερα. Λοιπόν, άσε παιδί μου κάτω τα προϊόντα μακιγιάζ, δεν είναι για σένα. Άστα που σου λέω. Άστα, κάτσε κάτω στην καρέκλα. Βάλε και ένα μαξιλαράκι στη μέση να έμπλα στο κανένα αυτό. Και κάτσε εκεί να ακούσει 8 συν έναν τύπου φίλου που πρέπει να απομακρύνει από τη ζωή σου αν τον έχει γύρω σε εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, α κάτσουμε. Μετά από αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, όπως βλέπετε, δεν έχουμε να δουλέψουμε τίποτα από τους μαθητές και από μία τάξη σχολείου, γιατί είμαστε το ένα και το αυτό. Δώσε δυνατά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αν έχετε σκυλάκια και γατάκια, ετοιμαστείτε γιατί τρέχει ο ωραιότερος διαγωνισμός εδώ που πραγματικά παίζει. Pet Cube ονομάζεται. Και σας καλώ και σας προσκαλώ να απαθανατήσετε τις στιγμές του κατοικιδίου σας, έχετε σκυλάκι, έχετε γατάκι, γιατί είναι αξιολάτρευτα. Είναι ο καλύτερος, όπως λέμε, φίλος του ανθρώπου, είναι η παρεούλα μας. Και ήρθε η ώρα να γίνουν τα κεντρικά πρόσωπα, οι κεντρικοί ήρωες, γιατί είναι αξιολάτρευτα και είμαι σίγουρη ότι όλοι έχετε στη μνήμη του κινητού σας άπειρα βίντεο με το να κάνουν σκανταλιές, με το να σας πειράζουν, με το να σας διαλύνει το σπίτι, γιατί όχι, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, τρέχει φοβερός διαγωνισμός, συντονιστείτε στα social media του MAD TV και στο MAD TV και ετοιμαστείτε γιατί η αγαπημένη μας μάρκα Purina είναι εδώ για να χαρίσει τροφή για ολόκληρο το χρόνο για το κατοικίδιό σας, είτε είναι σκυλάκι είτε είναι γατάκι. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τι κάνει τώρα, μάλιστα. Είναι όλη τρελή. Αυτό είναι το τέτοιο της ημέρας, το τίτλο της ημέρας, είναι όλη τρελή. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτό θα πω. Λοιπόν, αφιερωμένο στον Άλεξ, δώσε δυνατά. Ο David ο Γκέτας δεν το έχει διασκευάσει αυτό. Καλά δεν είναι. Πολύ ωραία το πήγε ο David ο Γκέτα. Μας αρέσει το τραγούδι, μας θύμισε έτσι ωραίες στιγμές παλιές. What a lie to you, λοιπόν, νούμερο 2. Πρέπει να απομακρύνεις εσύ τώρα, σου λέει, αυτούς τους φίλους όπου δεν σταματάνε, όπου και να βρίσκονται, όπου και να πηγαίνετε, να σε διορθώνουνε. Ναι, εδώ θα συμφωνήσω. Αυτό είναι άκρος σπαστικό.
και άκρος προσβλητικό. Όταν έχεις ένα φίλο που πετάγεται κάθε τρεις και λίγο, σαν να μην πω γιατί είμαστε μεσημέρι και δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, αυτό. Όταν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο φίλο και αρχίζεις και σου λέει, λες εσύ για παράδειγμα, της ανιδιοτελής. Και πετάγεται και σου λέει, όχι της ανιδιοτελής κουκλίτσα μου, της ανιδιοτελούς. Τι κατεύθυνση ζω στο σχολείο. Ή αυτό το επικεφαλής που τον μπερδεύουν όλοι, που δεν κλείνεται. Κατάλαβες. Και πετάγεται και σε διορτώνει. Ή μπορεί να πεις πάρα πολύ απλά, το έχω συναντήσει σε πάρα πολλές παρέες και έχω βρεθεί σε αυτή την άσχημη στιγμή που φίλος διορθώνει φίλο ή φίλη διορθώνει φίλη, που λες το νέο τραγούδι της Άννας της Βύσης. Εντάξει, να μην σβήσεις. Της Άννας της Βύσης το ξέρουμε όλοι ότι δεν πάει αυτό, δεν πάει της Βύσης, η γενική αυτή δεν πάει της Βύσης, είναι της Βύση. Χωρίς σίγμα στο τέλος, αλλά κοίταξε να δεις. Είναι άκομψο και απαράδεκτο ο φίλος σου να σε κάνει ρεζίλι και να σε κάνει να ντρέπεσαι όταν είσαι μέλος μιας παρέας. Μπορεί να σου το πει μετά, μπορεί να το αφήσει, βρε αδερφέ, δεν πειράζει, να το κάνεις γαργάρα και πας παρακάτω, δεν έγινε κάτι. Απλά σκέψου ότι δεν θα στεναχωρήσει το φίλο σου. Αν λοιπόν έχεις ένα τέτοιο άτομο δίπλα σου που σε διορθώνει συνέχεια, που σου κάνει παρατηρήσεις, νομίζω ότι αυτός μόνο φίλος δεν είναι, γιατί αυτό δεν είναι καλό προαίρετο. Αν ήταν καλό προαίρετο, θα γινόταν κάτι δία. Δεν θα γινόταν μπροστά σε κόσμο, κατάλαβες τώρα. Άρα, αυτός ο φίλος θέλει, πώς σας πω, ίσως να σε μειώσει, ίσως λίγο αυτό, να σε ρίξει λίγο στην παρέα, στα μάτια της παρέας. Το άκουσα, καλέ μου άνθρωπε. Λοιπόν. Πάμε να πάρουμε ανάσα, έχει πεθάνει όσο πάνω. Πάμε να πάρουμε ανάσα και επιστρέφουμε εδώ, στο τρίτο όνειρο. Στο κούλερ. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Θα μας πεις κουκλίτσα μου ή άλλο τραγούδι, σας αρέσει. Θα σου πω εγώ και όχι. Μ' αρέσει η μουσική. Σε μουσικό κανάλι είμαστε άλλωστε. Άκου τώρα ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Love in Dubai. Τι κάνεις και τι πιάνεις, θες να μου πεις εκεί εσύ τώρα με τα καλώδια. Δεν είναι καλά. Τον έχει πιάσει κάτι. Είναι ο καιρός. Κάτι τελειώνει ο μήνας, μάλλον. Για δώσε τριατάκι! Χαμπίμπι! Λοιπόν, εγώ θέλω να ακούσω το τραγούδι τώρα. Ανέβα στη λίγο. Ναι! Αυτή η στραβό κάτσο καρδιά όπως την έκανα που δεν μπορεί τα χέρια της να τα κάνει. Λοιπόν, σας την αφιερώνω και αυτό το τραγούδι σας το αφιερώνω κουλεράκια μου γλυκά. Έξω έχει καταπληκτική ημέρα. Προτείνω αν είστε κοντά σε θάλασσα να μεταφερθείτε γρήγορα και να κάνετε μια βόλτα στην παραλία. Εγώ θέλω να σου πω ότι χθες το πρωί ξύπνησα πολύ νωρίς. Το πρωί ξύπνησα στις 7 η ώρα και στις 8.30 ήμουνα στην παραλία. Βεβαίως. Και μετά ήρθε εδώ για τις υποχρεώσεις μου. Τις συντακτικές, τις δημοσιογραφικές, τις ρεπορταζιακές, τις παρουσιαστικές. Δεν μου τι λέει. Λοιπόν, όλα αυτά που έκανε όλα τα κλειπίδια. Είμαστε δημοσιογράφοι, συντάκτες, αρχισυντάκτες, ρεπόρτερ, παρουσιαστές. Εδώ πέρα κάνουμε πολλά πράγματα, παιδιά. Τι νομίζετε, ότι μπαίνει το πόδι μας εδώ μέσα στις 3 η ώρα το μεσημέρι? Όχι, όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε στον επόμενο τύπο φίλου που πρέπει εσύ τώρα να διώξεις μακριά σου. Τι είναι, αγόρι μου, τι σε ενοχλεί. Εκεί, ωραία. Λοιπόν. Αχ, τι θα σε κάνω. Δηλαδή, αυτό έτσι κάνει όταν πονάει μέσα του. Φαντάζομαι τι κάνει όταν δεν πονάει μέσα του. Λοιπόν, ο επόμενο τύπο φίλου πρέπει να απομακρύνει είναι αυτοί που δεν σου εξηγούν ποτέ για ποιο λόγο έχουν θυμώσει μαζί σου. Είναι σαν να το βλέπω. Το έχω δει άπειρες φορές, όπως και σε ζευγάρια, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για τους φίλους, γιατί αυτό είναι το θέμα μας σήμερα. Βρε, αδερφέ. Λοιπόν, έχεις εσύ το φίλο, λέει, του λες, έχεις κάτι. Όχι, τίποτα. Τι να έχω. Όλα καλά. Γυρίζει. Μα φαίνεται ότι έχεις κάτι μαζί μου. Μα δεν έχω κάτι μαζί σου, σου είπα. Όλα είναι καλά. Ψέμα. Και παρακολουθείς αυτό το διάλογο 2-5χρονων, γιατί ενήλικες δεν τους λες. Γιατί αν έχεις κάτι, φίλε μου, γύρνα και πες το. Γι' αυτό είμαστε φίλοι. Γύρνα και πες, Ευαγγελία μου. Έκανες αυτό και με πείραξε. Να σου πω κι εγώ ένα ωραίο το. Όχι, θα τελειώνουμε καθαρές. Όχι, αστείευουμε. Να κάτσω λοιπόν να το συζητήσω λοιπόν μαζί σου, να το αναλύσω. Γιατί είμαστε φίλοι και πότε τους αγαπάω και με αγαπάς. Και υπάρχει ένα σεβασμός και μια εκτίμηση. Εάν λοιπόν ο φίλος σου έχει κάτι μαζί σου και δεν το λέει και σου κάνει συνέχεια αυτό το σπαστικό, το δεν έχω τίποτα, ενώ από τη μουράκλα του που είναι στο πάτωμα φαίνεται ότι κάτι τον έχει χαλάσει και την έχει χαλάσει. Συγγνώμη τώρα, γιατί να τον έχει φίλο μου το κάνει συνέχεια, γιατί ξέρει τι θα κάνει αυτός ο φίλος. Να τον, τώρα ήρθε από πάνω. Τι γίνεται. Έλα, Ρωμαίο!
Πέτα την κόμη σου την πλούσια να πιαστώ. Ναι, πρώτη φορά είναι ο Ρωμαίος επάνω και η Ιουλιέτα κάτω. Λοιπόν, για ρίξε τι θέλεις. Έλα, ρίξε, εγώ θα το πιάσω. Κάτσε να σηκωθώ, λέω. Να σηκωθώ μια στιγμή για να έρθω να το πιάσω, μισό λεπτό. Τι θες να μου πετάξεις. Πέτα την κόμη σου, θα μου ρίξεις. Ρωμέ. Είναι μια πάνω, μια κάτω. Τρίτο είναι. Δεν φεύγω. Θα φύγουμε από το θέμα. Έχει δίκιο. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Τώρα μπαίνει το. Μα σεξι σενιωρίστα. Αυτό. Αλήθεια. Παιδιά, πάλι καλά που μου το είπατε. Έχω μια αναφορά ακόμα. Δώσε λίγο δυνατά. Άκου βρε τραγούδι, βρε. Ρωμέ. Μα σεξι σενιωρίστα. Στο αφιερώνω. Μα σεξι σενιωρίστα. Πάμε! Λοιπόν, είναι το τελευταίο μας, λοιπόν, η τελευταία ώρα της εκπομπής αυτή, όπως ενημερώθηκα, νομίζω δεν έχουμε κι άλλο, δεν πειράζει. Από προσανατολής στην ζωή. Χάνοντας τον χρόνο, είδε εδώ μέσα, περνάω τόσο καλά στο κούλερ και μαζί σας που χάνω τον χρόνο, χάνω. Λοιπόν, αυτός λοιπόν ο τύπος φίλου καλύτερα απομακρυνθεί, είπαμε. Μετά το επόμενο που έχω να σας πω, γιατί θα πρέπει να κλείσουμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δώσε λίγο βάση. Εκείνοι οι φίλοι που δεν χαίρονται με τη χαρά σου, που δεν χαίρονται με σένα. Και θα σου πω ότι ο φίλος φαίνεται στη χαρά και όχι στη λύπη, όπως λένε όλοι και έχει γίνει κλισέ. Θα σου πω εγώ πολύ απλά. Στην άσχημη στιγμή και ο φίλος και ο ξένος θα είναι δίπλα σου. Γιατί όταν σε βλέπει ένα κάποιο στυλμένο ή να κλαίει σε μια γωνία, δεν θα σου πει καλέ, τι έπαθες, τι έχεις. Όλοι θα το πούν αυτό. Κατάλαβες. Όλοι θα το κάνουν, έστω και για το πρέπει της φάσης. Όταν όμως θα πετύχεις κάπου στη δουλειά σου ή θα γράψεις ένα διαγώνισμα, ένα τόφιο ή κοσάρι σου, λέγω τώρα στη φυσική κατεύθυνση, ναι, ή θα πάρεις μια προαγωγή, θα σκάσει ένα πολύ ωραίο ταξίδι που θες να κάνεις καιρό. Τέλος πάντων, για κάποιο λόγο που θα είσαι συγχαρούμενος, γιατί μπορεί να βρεις τον έρωτα της ζωής σου, πας περιπτώσει, είτε γιατί μπορεί να έχεις μια ευτυχισμένη σχέση, κατάλαβες. Εκεί θα φανεί ο φίλος σου. Όταν θα του το ανακοινώσεις, άμα αρχίσει και τσιρίζει από τη χαρά του και σε αγκαλιάζει και πει μπράβο ρε και σου αξίζει και αυτό και είναι ένθερμος, αυτός είναι φίλος σου. Αυτός όμως που θα του πεις, ξέρεις κάτι, πήρα προαγωγή και θα το πεις με αυτό το ωραίο αγνό, την παιδικότητα, αυτή την αγνή που μας διακρίνει όταν πετυχαίνουμε κάτι στη δουλειά μας και θα σου πει, α ναι, πώς και έτσι, το έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω. Αυτός δεν είναι φίλος σου, μακριά. Λοιπόν, πριν φύγω, θέλω να σας πω. Άμα το βρω, βέβαια. Θα το βρω. Να το. Λοιπόν. Ό,τι έρχεται το επόμενο The Booth. Το επόμενο λοιπόν The Booth είναι Special Edition. Είναι Halloween Neon Party. Trick or treat, πώς τα λέμε. Και που πάτε εκεί και για μεταφιέζεστε, σας αρέσουν αυτά τα Halloween. Λοιπόν, τώρα θα σας πω ότι το The Booth θα έχει αέρα Halloween. Exclusive party μόνο για λίγους τυχερούς. Λίγοι θα είστε οι VIP guests. Γι' αυτό μπείτε fb.com/badgrease, πληκτρολογήστε τα στοιχεία σας και εύχομαι να είστε τυχεροί που θα ζήσετε αυτή την exclusive dance εμπειρία. Να σας ενημερώσω ότι το επόμενο The Booth θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου, μετά από αυτό το ωραίο τριήμερο, closers θα έχουμε και party τριήμερο, ωραίο, πάρα πολύ καλό. Και το DJ set είναι πλούσιο, έχουμε και λέμε Agent Greg, Βαγγέλης Κωστοξενάκης, Running Squad, March και Chris Riot στα decks και φυσικά την αγαπημένη άφθονη παγωμένη μπύρα μας Bud. Και αφού τα έσκησε όλες και άρχισε να τα πετάει τα χαρτιά και αφού έκανε ένα χαμό, δώσε λίγο δυνατά το τραγούδι για να φύγω κι εγώ σιγά σιγά, να πάρω εδώ τα μπουγαλάκια μου. Αφού τα έκανε που τα έκανε σε τα μούτρα του τα έκανε και θα σκουπίζει ούτως ή άλλως κυρία Λίτσα, θα πετάξω κι εγώ κάτι στον αέρα, να πετάξω. Αφού μ' αρέσει να γίνεται φασαρία, να γίνεται πράγματα όπως λέει και η Βαραμπάρυπα, να γίνεται πράγματα. Λοιπόν, αυτή πολύ τη μελετάω από χθες. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, κουλεράκια μου γλυκά, αύριο στις 3 θα σας αφήσω για αυτή την εβδομάδα που φεύγει, ωραία. Να περνάτε όμορφα, να κρατάτε μακριά αυτούς πραγματικά που δεν κάνουν να είναι δίπλα σας, που δεν κάνουν για φίλοι σας και γενικότερα δεν κάνουν να είναι μαζί σας. Να χαμογελάτε και να είστε μόνο θετικοί. Γκροϊδεύεις.